Είναι η στιγμή που περίπου 20 μέλη του Ρουμπίκονα βγαίνουν από το μετρό, περπατούν ανενόχλητοι και μπαίνουν χωρίς να βρουν καμία αντίσταση μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πετούν ανενόχλητοι fake βολάν, ενώ στο καλύτερα φυλασσόμενο σημείο της χώρας, ανάμεσά τους τελευταίος μπαίνει μέσα στο Πεντάγωνο και ένας άντρας σε αναπηρικό αμαξίδιο. Τα μέλη του Ρουβίκονα έφτασαν μέχρι και τα σκαλιά που οδηγούν στο κεντρικό κτίριο και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες είχαν όλο το χρόνο να ανοίξουν και ένα πανό. Η συνέχεια του κράτους από το 73 έως τώρα είναι ακριβώς κάτω από το χαλί που πατάμε. Την ημέρα του Πολυτεχνείου, ως μέρος των κινητοποιήσεων του κόσμου του αγώνα, επιλέξαμε μια παρέμβαση ενάντια στο κράτος. Το βαθύ κράτος. Τα ερωτηματικά που γεννιούνται είναι πολλά για τα επίπεδα ασφάλειας που υπάρχουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς καμία δύναμη δεν βρέθηκε να αποθήσει τα μέλη του Ρουβίκονα. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, ο Πάνος Καμένος, σε επικοινωνία που είχε με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, έδωσε εντολές να αποδοθούν ευθύνες και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι. Για το περιστατικό, ο αρχηγός ΓΕΘΑ έχει διατάξει ΕΔΕ για την διακρύβωση των συνθήκων και αιτιών και τον καταλογισμό ευθυνών. Επίσης, έχει ενημερωθεί η ελληνική αστυνομία. Ας συνεχίσει ο κύριος Τσίπρας να δίνει εντολή στους υπουργούς του για διάλογο με τις συλλογικότητες τύπου Ρουβίκονα. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρέχει ασυλία σε αυτές τις ομάδες. Μετά τη Βουλή και τις πρεσβείες, σήμερα μπούκαραν και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Άντε και στο Μαξίμου για καφέ με τον κύριο Τσίπρα. Τα μέλη του Ρουβίκονα, όπως ανενόχλητα μπήκαν μέσα στο Πεντάγωνο, έτσι και βγήκαν, καθώς δεν υπήρξαν ούτε συλλήψεις ούτε προσαγωγές. Πραγματι, Εύα, η αντίδραση ήρθε κατόπιν εορτής. Βέβαια, καθώς ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κ. Αποστολάκης, διέταξε τη διενέργεια της ΕΔΕ προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για ξύλωμα των υπευθύνων φύλαξης της πύλης, αλλά και ίσως για ποινές που θα φτάσουν και σε υψηλότερα στελέχη. Από εκεί και πέρα, πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για ένα πρωτοφανές περιστατικό, για ένα περιστατικό που εκθέτει τη χώρα διεθνώς, καθώς οι νέοι θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι το Πεντάγωνο το καλύτερα φυλασσόμενο κτίριο της χώρας. Θα σας δείξουμε τον χώρο από τον οποίο κατευθύνθηκαν τα άτομα, τα 20 περίπου άτομα του Ρουβίκονα, τα μέλη του Ρουβίκονα, από τις σκάλες του μετρό που ανέβηκαν μπροστά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διέσχισαν μια απόσταση 30-40 μέτρων, κατά μήκος της οποίας υπάρχουν παντού κάμερες, ενώ υπάρχει και οπτική επαφή με την πύλη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ωστόσο, παρόλο που θα μπορούσε κανείς, φανταζόμαστε όλοι, να αντιληφθεί τι συμβαίνει, δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Ανενόχλητοι, όπως είδαμε και στο βίντεο, μπήκαν και έφτασαν ουσιαστικά λίγα μέτρα από το γραφείο του Πάνου Καμένου, του Υπουργού. Έφτασαν μέχρι την είσοδο δηλαδή του κεντρικού κτηρίου, πέταξαν fake volant, ανέρτησαν πανό και έπειτα ανενόχλητοι αποχώρησαν. Για να δούμε και με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη, ποιες ήταν οι διεθνείς αντιδράσεις για αυτή την πρωτοφανή κίνηση, Γιώργο. Σε τηλεγράφημα ΕΒΑ του Associated Press, που αναπαράγεται από το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg και άλλα αμερικανικά μέσα, αναφέρεται σε θέμα για την πορεία του Πολυτεχνείου ότι σε ένα άλλο σημείο της πόλης των Αθηνών, μια ομάδα αναρχικών ακτιβιστών εισέβαλε μέσα στην καλά προστατευόμενη περίμετρο του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας και διέσπηρε αντιπολεμικά fake volant, συνδέοντας έτσι τη διαμαρτυρία της με την επέτειο της εξέγερσης. Σημειώνεται επίσης πως δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις και πως η ομάδα δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο του περιστατικού στο διαδίκτυο, δίνοντας την εικόνα μιας πρωτεύουσας που όχι μόνο δεν αστυνομεύεται σωστά, αλλά που δεν επιβάλλεται κανένα Γιώργο μέτρο ή κύρωση σε όσους προκαλούν την ένωμη τάξη. Κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστώ. Μέλη της ομάδας Ρουβίκονα φτάνουν έξω από το Πεντάγωνο. Μπροστά στην είσοδο ευνηδιάζουν τη φρουρά και αρχίζουν να τρέχουν. Εντελώς ανενόχλητοι, όπως φαίνεται στο βίντεο που οι ίδιοι ανέβασαν, εισβάλλουν στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου Άμυνας από την πύλη της Μεσογείων, όπου αρχίζουν να πετούν fake volant. Κατάφεραν μάλιστα να φτάσουν μέχρι τα σκαλιά του κεντρικού κτηρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τα μέλη του Ρουβίκονα κατάφεραν να φτάσουν στο Πεντάγωνο μέσω του μετρό. Αφού βγήκαν από το σταθμό, με βήμα ταχύ κατευθύνθηκαν γρήγορα προς την πύλη του Πεταγώνου. Πέρασαν από την μπάρα, εκεί δηλαδή που μπαίνουν τα αυτοκίνητα. Και αμέσως μετά κατάφεραν να φτάσουν έξω από το ΓΕΝ, εκεί όπου πέταξαν χαρτάκια προβάλλοντας τα συνθήματά τους. Στα φυλάδια που πέταξαν εκφράζουν την αντίθεσή τους, όπως λένε, στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, ζητούν αλληλεγγύη για το λαό της Παλαιστίνης, ενώ καλούν όλους να πάνε στην πορεία της 17 Νοέμβρη με τον μπλοκ της Αναρχικής Ομοσπονδίας. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, στρατιώτες που επεμβαίνουν αποθούν τα μέλη του Ρουβίκονα, που κρατούν στα χέρια τους fake volant και ένα πανό.
Ο στρατός με τη μορφή του μηχανισμού πλέον παρά με τη μορφή κλίκας προσώπων συνεχίζει να διατηρεί κεντρική θέση στο βαθύ κράτος και έτσι είναι ο πλέον κατάλληλος να συμβολιστούν πάνω του το σύνολο των υπεριαλιστικών και γεωπολιτικών στρατηγικών που το βαθύ κράτος καθορίζει σε βάθος δεκαετιών. Ο Πάνος Καμένος που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στον Καναδά αντέδρασε οργισμένα μόλις πληροφορήθηκε το πρωτοφανές επεισόδιο και ενημερώθηκε από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, αντινάβαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη. Για το περιστατικό, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για τη διακρίβωση των συνθήκων και αιτίων και τον καταλογισμό ευθυνών. Επίσης, έχει ενημερωθεί η ελληνική αστυνομία. Η νέα εισβολή του Ρουβίκονα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Η σημερινή νέα εισβολή του Ρουβίκονα μέσα στο Πεντάγωνο είναι βέβαιο ότι θα διδάσκεται στο μέλλον ως η επιτομή του εξευτελισμού μιας κυβέρνησης. Το να απευθύνουμε νέα έκκληση για τα αυτονόητα δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Πώς δικαιολογεί αυτό το γεγονός ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας? Ευθύνονται πάλι τα στελέχη και οι στρατευμένοι πολίτες, οι οποίοι παλεύουν με τις επιπτώσεις των παραλήψεων της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στη Δυτική Αττική και τη Σύμη, ή ο επικεφαλής του Υπουργείου που θρηνεί για την τραγωδία των Ελλήνων πολιτών από τον Καναδά? Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρέχει ασυλία σε αυτές τις ομάδες. Μετά τη Βουλή και τις πρεσβείες, σήμερα μπούκαραν και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άντε και στο Μαξίμου για καφέ με τον κύριο Τσίπρα.